Πάμε. Τι ρε. Άντε ρε. Τι, τσάλο. Δεν θες. Τώρα που σε βρήκα, όχι, κάτσε, κάτσε. Καλησπέρα σα, φίλε και φίλοι Ναργιλέ. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Είμαι ο Μίσα, είναι ο Δημήτρης, είμαστε οι SSF και στο σημερινό μας βιντεάκι έχουμε να σας δείξουμε μια καινούργια εταιρεία καπνού. Καινούργια δεν είναι, καινούργια στο κανάλι είναι. Η οποία μας έρχεται από τη Ρωσία. Πρόκειται για ξανθό καπνό και δεν είναι άλλη από την Daily Hookah. Θα παρατηρήσατε ότι έχουμε το ίδιο setup ακριβώς, ίδιο ναργιλέ, ίδιο μπολ, ίδιο καλούντ, όχι ίδια γεύση. Πώς τους κοροϊδέψα έτσι ρε Μίτσο, το κάπνισα εκείνο και τώρα έβαλα άλλο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο και για τον μπολάκια, συγνήσουμε να πούμε κάποια πράγματα για την Daily Hookah και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τον μπολ. Εγώ θα κάνω τζούρα, Μίτσο, σήμερα να τα πεις εσύ, βαρέθηκα. Θα καπνίζω. Εντάξει, άμα να το κλείσουμε, δεν είναι καλά. Λοιπόν, όπως σας είπα λοιπόν, η εταιρεία Daily Hookah μας έρχεται από τη Ρωσία. Πρόκειται για μια θυγατρική της εταιρείας Darkside. Φυσικά η εταιρεία Darkside είναι λίγο πολύ γνωστή στους περισσότερους από εσάς. Είναι μια από τις πρώτες εταιρείες μαύρου καπνού στη Ρωσία. Θεωρείται μια από τις κορυφές. Η Daily Hookah αποτελεί την ξανθιά γραμμή της εταιρείας Darkside. Και είναι πάνω κάτω στην ίδια φιλοσοφία. Είναι ένας καπνός ο οποίος είναι λίγο πιο ελαφρύς. Ενδείκνεται για κάποιον ο οποίος είναι λίγο πιο αρχάριος ή θέλει να καπνίζει λίγο πιο ελαφριά όπως εγώ. Σε αντίθεση με τον Δημήτρη που θέλει να καπνίζει μαύρη νύχτα στα βουνά. Και στο σημερινό μας βιντεάκι έχουμε τέσσερις γεύσεις να σας δείξουμε. Από την εταιρεία Daily Hookah εμείς έχουμε δοκιμάσει σύνολο 8 κωδικούς. Έχουμε αυτή τη στιγμή τους τέσσερις, οι άλλοι τέσσερις μας αφήσανε χρόνους. Έρχεται σε συσκευασία όπως ακριβώς και η Dark Side, δηλαδή σε σακουλάκι μέσα σε χάρτινο κουτί. Οπότε εμείς παίρνουμε τη γεύση, τη βγάζουμε από το χάρτινο από το σακουλάκι και τη βάζουμε σε αυτά εδώ τα μπολάκια για να την αποθηκεύουμε. Θα μιλήσω λίγο για τον καπνό, κάποια χαρακτηριστικά του. Αρχικά, με μία πρώτη ματιά, παρατηρεί κανείς ότι πρόκειται για έναν καπνό ο οποίος είναι πιο χοντροκομμένος από αυτά που έχουμε συνηθίσει από τη γερμανική αγορά. Σε σύγκριση δηλαδή με εταιρείες όπως η Maridan, όπως η True Passion, όπως η OS, όπως η Holster κτλ., παρατηρούμε ότι αυτός ο καπνός έχει λίγο πιο χοντρά φύλλα. Και αυτό που παρατηρούμε επίσης είναι ότι είναι πολύ 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 υγρός καπνός. Έχει μεγάλη υγρασία, έχει πολλά ζουμιά όπως λέμε μερικοί. Τώρα αυτό θα μου πει κάποιος, σημαίνει ότι εγώ για να την καπνίσω πρέπει να τη στεγνώνω με χαρτοπετσέτα, πρέπει να τη ρουφάω τα ζουμιά, θα μου πέφτει μέσα η μολάσα και δεν θα μου καπνίζει ωραία, δεν θα βγάζει πολύ ντουμάνι. Παιδιά, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Ο καπνός έχει φτιαχτεί για να καπνίζεται όπως τον φέρνει η εταιρεία. Δεν χρειάζεται ούτε κόψιμο, ούτε στέγνωμα, ούτε κάτι άλλο. Σας διαβεβαιώνω ότι το αποτέλεσμα είναι πραγματικά καταπληκτικό. Έχω μείνει πάρα πολύ ικανοποιημένος από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Μπορώ να πω ότι είναι για μένα, είναι βαριά η δήλωση που θα κάνω, Δημήτρη, είναι με διαφορά ο καλύτερος ξανθός καπνός που έχω καπνίσει στη ζωή μου. Hands down, για μένα, ξαναλέω. Και αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι όσες γεύσεις έχω δοκιμάσει, δεν υπάρχει μία που να μην μου άρεσε, μία που να μην είχε γεύση, μία που να καιγόταν εύκολα, μία που να μην είχε αντοχή στη θερμότητα. Με την Darkside συμβαίνει έτσι. Μπορεί να έχουμε δοκιμάσει βέβαια περισσότερους κωδικούς. Αυτό ας πούμε ναι, ισχύει και με την Darkside. Όλες οι γεύσεις είναι πολύ ιδιαίτερες, γευστικές, μας ικανοποιούν στο κάτω κτλ. Αυτό συμβαίνει και στην ξανθιά γραμμή. Τώρα θα σας δείξω κάποιες γεύσεις που έχω μπροστά μου και στη συνέχεια θα σας πω και τι καπνίζω και θα σας μιλήσω και λίγο για τον μπολάκι. Ας κάνουμε λίγο το τεστ της μύτης, μου έχει λείψει αυτό. Να σας πω ότι κάποιοι το ξέρετε, κάποιοι όχι. Όταν κάνουμε review καπνούς είναι το αγαπημένο μου κομμάτι. Εγώ προσωπικά τρελαίνομαι να δοκιμάζω καινούργιες γεύσεις και καινούργιες εταιρείες. Η πρώτη γεύση που θα σας δείξω ονομάζεται Belgian Waffle, βέλγικη βάφλα δηλαδή. Στο Βέλγιο Μίτσο δεν έχω πάει, έχεις πάει. Βάφλες έχω φάει πάρα πολλές στη ζωή μου. Με μία πρώτη μυρωδιά. Πραγματικά, παιδιά, μυρίζει απίστευτα. Έχω πει σε πολλά βιντεάκια στο παρελθόν, θέλω να τη φάω με το κουτάλι κλπ. Η συγκεκριμένη γεύση για μένα έχει την καλύτερη μυρωδιά ever που έχω μυρίσει σε ξανθό καπνό. Είναι ένα γλυκό έτσι που μου βγάζει λίγο την κανέλα, λίγο τη ζάχαρη, λίγο τη. Δεν θα το έλεγα βάφλα. Τώρα θα μου πεις πώς μυρίζει βάφλα, είναι μια ζύμη. Είναι ένας γλυκός καπνός ο οποίος είναι φανταστικός. Αποτελεί βάση για πάρα πολλά ωραία μίξ. Ταιριάζει με τα πάντα. Μπορείς να το βάλεις με φρούτα, μπορείς να το βάλεις με άλλες γλυκές γεύσεις. Ουσιαστικά είναι σε μια βάφλα. Μπορείς να βάλεις πάνω παγωτό, μπορείς να βάλεις πάνω φρούτα, μπορείς να βάλεις πάνω μέλια, ό,τι θες μπορείς να βάλεις. Η συγκεκριμένη γεύση κοντεύει να μας αφήσει χρόνους. Για μένα είναι άνετα στις top 3 γεύσεις που έχω δοκιμάσει ever από ξανθό καπνό. Και είναι ίσως η αγαπημένη μου από την Daily Hookah. Είναι μια γεύση, παιδιά, πραγματικά σας παρατηρώ να δοκιμάσετε σε όσο αρέσει να καπνίζετε γλυκές γεύσεις. Δεν θα σας απογοητεύσει με τίποτα. Belgian Waffle,
ό,τι πιο ωραίο έχω δοκιμάσει. Μίτσο, μπορείς να σχολιάσεις αν θέλεις πριν πάω στην επόμενη. Το χαρακτηριστικό και το ωραίο με τις γεύσεις, ρε φίλε, της Daily Hookah είναι ότι δεν χρειάζεται να ξέρεις τι είναι. Δηλαδή θα μου πει κάποιος, ωραία, τα βάλεις μέσα αυτά τα μπολάκια και πώς δεν τα μπερδεύεις. Γράφει πουθενά πάνω ότι είναι σταφύλι, ότι είναι φράουλα, ότι είναι ανανάς, ότι είναι μήλο. Όχι, παιδιά, δεν το γράφει πουθενά, απλά το μυρίζεις και είναι 100% ξεκάθαρο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κρατάω στα χέρια μου τον ανανά της Daily Hookah, ο οποίος πραγματικά μου σχοβολάει ανανά. Εμένα ο ανανάς είναι το αγαπημένο μου φρούτο, πέρα από τη βάφλα είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα να τρώω γενικά στη ζωή. Όσον αφορά το φρούτο, ο ανανάς είναι ένα από τα αγαπημένα μου φρούτα και στον αργυλέ μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, από την Dark Side δεν περίμενα τίποτα λιγότερο όσον αφορά τον ανανά. Όταν έχω δοκιμάσει το Pineapple Pulse στη μαύρη γραμμή, το οποίο είναι επίσης καταπληκτικό. Και εδώ το αποτέλεσμα είναι εξίσου ωραίο, είναι λίγο πιο ελαφρύ εννοείται, δηλαδή μεταξύ των δύο εκείνο ίσως μυρίζει λίγο παραπάνω ανανά, αλλά είναι ένας πολύ γευστικός καπνός και αυτός. Νομίζω ότι θα επαναληφθώ αρκετές φορές σε αυτό το βίντεο. Όλοι οι καπνοί είναι γευστικοί, είναι νόστιμοι, μυρίζουν ωραία, αποδίδουν, δεν έχω να πω πολλά αρνητικά για την Daily Hookah. Σας είπα ότι είναι η αγαπημένη μου εταιρεία από όσα έχω δοκιμάσει ως τώρα. Κάπου εδώ να πω ότι δεν ενδεικνύονται για killer. Ναι, θα το πούμε γι' αυτό. UBG. Ναι, δυστυχώς παιδιά, λόγω του ότι ο καπνός έχει, όπως σας είπαμε, πολλά υγρά, πολλές μολάσες και καλό θα ήταν να το καπνίζουμε σε φάνελ, γιατί ουσιαστικά πάνε λίγο στράφη τα ζουμιά όταν είμαστε στο killer, θα τρέξουν κάτω και το θέμα δεν είναι ότι θα μας χαλάσει το νερό και θα είναι αισθητικά άσχημο, το θέμα είναι ότι θα χάσουμε γεύση χωρίς λόγο. Οπότε τη συγκεκριμένη εταιρεία προτείνω να την καπνίζετε περισσότερο σε φάνελ. Και το αποτέλεσμα είναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει ούτε overheat ούτε ζόρια. Ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά στη θερμότητα. Δηλαδή, είτε με δύο κάρβουνα, εμείς τώρα έχουμε 2,28 και κλειστό καπάκι από την αρχή, είτε με τρία κάρβουνα για κάποιον που θέλει λίγο περισσότερη ένταση, λίγο πιο βαρύ κάπνισμα, να του έρχεται έτσι γεύση πιο έντονα. Δεν παθαίνει τίποτα, παιδιά, ο καπνός, δεν καίγεται με τίποτα. Η διάρκεια του είναι άνετα μία ώρα και ένα τέταρτο. Έχει τύχει να καπνίζω σπίτι μόνος μου. Να το έχω μία ώρα, να το έχω τεντώσει, να το καπνίζω πιο πολύ από ό,τι ανασένω, να το αφήσω, να πάω να κάνω δουλειές και μετά από μισή ώρα να το ξανακαπνίσω και να έχει γεύση. Εντάξει, φυσικά το ντουμάνι θα ήταν πεσμένο, εννοείται, αλλά είναι καπνός που αντέχει, δεν καίγεται εύκολα, δεν χάνει τη γεύση του. Αυτό είναι της υγρασίας τους, έτσι. Ακριβώς. Η επόμενη γεύση που έχω στα χέρια μου και την κρατάω πόση ώρα και μου έχει σπάσει τη μύτη είναι το αχλάδι, το οποίο επίσης είναι. Πάλι μπαίνει η κασέτα, είναι πολύ νόστιμο, πολύ γευστικό, μυρίζει πολύ ωραία. Δεν έχω, παιδιά, να πω αρνητικά για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Εγώ έχω ερωτευτεί. Αν μπορούσα να καπνίζω μία εταιρεία από ξανθά καπνά στο υπόλοιπο τη ζωή μου, θα διάλεγα την Daily Hookah. Αν ήταν μία εταιρεία να σε χορηγήσει. Αν κάποια εταιρεία μπορεί να με χορηγήσει, Privet, Καλιάν, Friends, Misha, Daily Hookah, sponsor me. You understand? Daily Hookah, Prekrasna. Prekrasna, κρασίβαγια. Λοιπόν, και τώρα περνάμε. Το ανοίξεις. Ναι. Popcorn. Θα το έλεγα μετά. Popcorn. Παιδιά, η συγκεκριμένη εταιρεία παράγει το creamy corn, το οποίο αποτελεί μια γεύση η οποία είναι popcorn, καθαρά popcorn. Γιατί υπάρχουν. Κάποιος θα μου πει, OK, μπορεί να είναι popcorn καραμέλα, να είναι κάτι γλυκό που να θυμίζει popcorn. Παιδιά, η Daily Hookah έχει γεύση popcorn. Και αν σας ρωτήσει κανείς πώς είναι η γεύση popcorn, δεν μπορείτε να το περιγράψετε, απλά του λέτε σαν να τρως popcorn. Γιατί το popcorn τι γεύση έχει, είναι αλμυρό. Ναι, άμα έχει βάλει πολύ, αλλά είναι αλμυρό. Είναι μια απίστευτη αίσθηση που δεν το έχω ξανανιώσει με ναργιλέ. Έχω δοκιμάσει γλυκές, ξινές, κάποιες που πικρίζουν. Το popcorn είναι η τέλεια βάση για να το συνδυάσει με οτιδήποτε. Έχουμε κάνει mix cola popcorn nova. Έχουμε κάνει mix. Το σινεμά που λέμε. Αν το βγάζαμε σε κατάλογο, θα ήταν το σινεμά. Έχουμε κάνει popcorn ανανά. Έχουμε κάνει popcorn βάφλα. Έχουμε κάνει χιλιαδιό. Είναι άλλη μια καταπληκτική γεύση. Ελπίζω, Δημήτρη, όσο εγώ μιλάω, εσύ να δείχνεις τα παιδιά εδώ τις ωραίες φωτογραφίες με τους κωδικούς και τις γεύσεις για να καταλαβαίνουν και τι λέμε. Και η τελευταία γεύση που έχω εδώ, η οποία με εντυπωσίασε ιδιαίτερα, δεν το περίμενα, είναι το grape jelly, το οποίο πρόκειται για ουσιαστικά ζελέ σταφύλι, όπως λέει και το όνομά του. Το οποίο κυριολεκτικά μας είχε αφήσει. Το οποίο, παιδιά, έχει τελειώσει. Έχουν μείνει ζουμιά, βγάζει, δεν βγάζει δύο καπάκια. Δύο μπολάκια, έχεις δίκιο. Παιδιά, το grape jelly είναι η μεγαλύτερη θετική έκπληξη για μένα από την Daily Hookah, γιατί πολλές γεύσεις από αυτές που δοκίμασα περίμενα ότι θα είναι καλές. Είναι γεύσεις που εμένα στα αυτιά μου μου αρέσουν πριν καν να τις δοκιμάσω, άρα λέω ότι okay, θα είναι στα γούστα μου. Το grape jelly, επειδή γενικά το σταφύλι είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία όσον αφορά τις γεύσεις αργυλέ, either you hate it or you love it, δεν υπάρχει ενδιάμεσο.
Το συγκεκριμένο είναι το πιο ωραίο σταφύλι που έχω δοκιμάσει, γιατί είναι απαλό, σου βγάζει αυτό το γλυκό του σταφυλιού, χωρίς να σου βγάζει αυτό που λέγανε όλοι, ρε Δημήτρη, αυτή τη χημεία, ας πούμε, που έχει η Γερμανία, που πολλοί λένε χημεία, 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 αν και δεν συμφωνώ με τον όρο χημεία. Είναι πραγματικά μια πολύ καθαρή γεύση και όπως όλες οι άλλες της Daily Hookah είναι καθαρές γεύσεις. Τα περισσότερα δηλαδή είναι αχλάδι, ανανάς, βάφλα, σταφύλι, ζελέ, popcorn, κοκακόλα, ξέρω εγώ, το free cuba που έχουμε δοκιμάσει επίσης, το οποίο είναι ουσιαστικά κουμπα λίμπρε κοκτέιλ με ποτό, αβάνα, ξέρω εγώ, και κοκακόλα, το οποίο είναι αυτό που λέει, είναι σαν να πίνεις το ποτό. Το energy drink που έχουμε δοκιμάσει, που είναι ό,τι πιο κοντινό έχω δοκιμάσει σε energy drink, γιατί η συγκεκριμένη κατηγορία είναι κάτι που έχω επίσης μεγάλη αδυναμία, τα energy drinks, είναι επίσης πολύ αληθινή. Αυτό που έχει κάνει daily είναι ότι έχει πάρει απλές γεύσεις, δεν τα έχει κάνει mix σταφύλια, ανανά, φράουλα, χλάδι, μήλο, κάπνισε και βγάλε άκρη. Είναι ξεκάθαρες γεύσεις, είναι αυτό που λένε, είναι πολύ γευστικές, μυρίζουν ωραία. Δεν έχω να πω πολλά αρνητικά. Αν έμπαινα σε διαδικασία να κάνω top 10 από γεύσεις που έχω δοκιμάσει, θα ζοριζόμουν πάρα πολύ. Σίγουρα μέσα στο top 3 μου θα ήταν η βάφλα και το popcorn. Είναι πραγματικά ιδιαίτερες γεύσεις που αξίζει να τις δοκιμάσετε. Τώρα θα μου πει κανείς πού να τις βρούμε, φίλε μου Μίσα. Το κεφάλαιο daily. Το κεφάλαιο daily, έτσι. Είναι από Ρωσία. Είναι από Ρωσία. Οπότε αυτομάτως είναι δύσκολο να τις βρεις. Είναι τις έβρετες μέχρι. Και φυσικά είναι και πιο πολύ έξοδος καπνός, γιατί όσο πιο δύσκολο να τον βρεις, τόσο πιο πολύ θα σου κοστίσει. Δηλαδή εμάς μας έχει κοστίσει πολύ παραπάνω να βρούμε αυτές τις γεύσεις από ότι κάποιες γερμανικές. Παρ' όλα αυτά για μένα αξίζουν πάρα πολύ τα λεφτά τους, δηλαδή δεν τα κλαίω. Ξέρω ότι στη Ρωσία μπορεί ο αντίστοιχος Βλαντιμίρ να την παίρνει το 1 τρίτο της τιμής που την παίρνω εγώ και το 1 τέταρτο. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο ναργιλές είναι ένα ακριβό χόμπι, οκ. Okay. Εμένα με ικανοποιεί πλήρως. Αν υπήρχε στην Ελλάδα, θα την αγόραζα, είτε κόστιζαν τα 200 γραμμάρια 40, είτε 30, είτε 50 ευρώ. Δηλαδή θα πονούσα λίγο, αλλά θα τα άδυνα. Να πούμε ότι οι συσκευασίες είναι των 250 γραμμαρίων και υπάρχουν συσκευασίες των 60 γραμμαρίων. Και αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μία ακόμη μικρή. Τώρα είναι 40, είναι 100. Υπάρχει, τέλος πάντων, εμείς πήραμε τα 250 γραμμά γιατί δεν φτουράν αλλιώς. Μα Belgian Waffle Misa έχει στην Ελλάδα η Element. Okay. Δεν θα τοποθετηθώ. Μπορείτε να δοκιμάσετε τη μία βέλγικη βάφλα. Μπορείτε να δοκιμάσετε και την άλλη βέλγικη βάφλα. Απλά η μία έχει φτιαχτεί στο Βέλγιο και η άλλη έχει φτιαχτεί εδώ έξω στα Μουδανιά. Την έφτιαξε ο άλλος που δεν έχει πάει ποτέ στο Βέλγιο. You get the point. Να πούμε ότι η διαφορά της daily, αυτό που λέμε βέλγικη βάφλα, είναι ότι βγάζουν πιο πιστά το άρωμα χωρίς να αφήνουν την ταρξαϊτήλα ή την ελεμεντήλα. Αυτό το χαρακτηριστικό που έχει ο μαύρος καπνός που αφήνει μια μαυρίλα στο τέλος. Εδώ έχουμε καθαρά γεύση, δεν αφήνει τίποτα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις ότι καπνίζεις ένα βαρύ καπνό ή οτιδήποτε. Καταλαβαίνεις ότι καπνίζεις σταφύλι, αχλάδι, ανανά, βάφλα, popcorn. Τώρα όσον αφορά τον μπολάκι, γιατί κάπου εδώ θα κλείσω με την Daily Hookah, δεν έχω βαθμολογία να βάλω, 10 στα 10 δεν, από μένα τους βγάζω το καπέλο, sponsor μου αν βλέπετε αυτό το βίντεο. Και από τη μέρα που εμείς αγόρασε Daily, έχουμε χωρίσει τα τσανάκια μας. Ναι, δεν, πραγματικά δεν τον αφήνω, όχι δεν τον αφήνω, ναι, τον αφήνω. Δεν έχω καπνίσει κάτι άλλο από τη μέρα που αγόρασα Daily, μόνο όταν βγαίνω έξω. 3 μήνες κάνανε να έρθουνε. Κάνανε πολύ καιρό να έρθουνε, τα περίμενα πώς και πώς, σαν την Πινελόπη με τον Οδυσσέα. Ρώσος ο διπόρος να τα έφερνε με τα πόδια, 3 μήνες δεν θα κάνανε. Μπορούσαμε να έχουμε κλείσει αεροπορικά για Αγία Πετρούπολη να πάμε και να τα φέρουμε εμείς, αλλά δεν γίνεται. Τώρα, μιας και μιλάμε για Ρωσία, μιας και μιλάμε για ομορφιές και για Αγία Πετρούπολη. Ξέρεις τι γίνεται στην Αγία Πετρούπολη κάθε χρόνο. Γίνεται το Hookah Club Show. Αλλά αυτό δεν είναι το Hookah Club Show. Λοιπόν, παιδιά, το σημερινό μπολάκι στο οποίο καπνίζουμε, έτσι είναι ένα κάμεο στο βίντεο αυτό. Είναι κάτι έξτρα για όσους βαρεθήκατε με τον καπνό. Για όσους έχουν μείνει μέχρι το τέλος. Για όσους έχουν μείνει μέχρι το τέλος και είναι τόσο πιστοί. Το συγκεκριμένο μπολάκι είναι της εταιρείας Moon. Να πω για την εταιρεία Moon έτσι πολύ σύντομα ότι δημιουργήθηκε από κάποια άτομα τα οποία ήταν στην Όμπλακο, φύγανε και ξεκινήσανε τη Moon. Οπότε ουσιαστικά είναι κάτι σαν rivalry, ας πούμε. Έχουν μια αντιπαλότητα, δεν ξέρω, έτσι το λέω στο μυαλό μου. Είναι Marvel DC π.χ. Θυμίζουν πολύ η Όμπλακο. Τα περισσότερα τους μοντέλα πάει το σχέδιο μέχρι εδώ και από εδώ και κάτω είναι ουσιαστικά αυτός ο πυλός. Όπως ήταν και τα κλασικά Όμπλακο. Έχουν λίγο διαφορετικό σχήμα, λίγο διαφορετικά σχέδια κλπ. Το συγκεκριμένο μπολ το οποίο έχουμε σήμερα είναι limited edition.
είναι από τον Τζον Καλιάνο στη Ρωσία. Και φυσικά θα μας πείτε, ρε παιδιά, πήγατε στον Τζον Καλιάνο και δεν το ξέρουμε. Όχι, δεν πήγαμε στον Τζον Καλιάνο. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Τίτο Περονέτη και στη Χούκα Τζόι, ο οποίος μας το έδωσε έτσι σαν δωράκι και μαζί με κάποια άλλα πράγματα που και αυτά πρέπει ίσως κάποια στιγμή να δείξουμε. Είναι ένα board το οποίο είναι πανέμορφο, δηλαδή ταιριάζει με τον Μίδα καταπληκτικά. Είναι το σχέδιο αυτό που το κάνει συλλεκτικό και διαφορετικό, είναι ότι είναι all the way το σχέδιο μέχρι κάτω και δεν είναι το χαρακτηριστικό moon το οποίο πάει μέχρι εδώ. Έχει μέσα στο κουτί αυτό το πολύ ωραίο, αυτή την τσαχπινιά που έχουν βάλει σε όλα τα moon. Αυτό εδώ, το οποίο είναι από τη μία το φεγγαράκι και από την άλλη είναι κάτι σαν, πώς λέγεται, όχι ακριβώς πόκερ, είναι για να στρώνει τον καπνό. Και εγώ προσωπικά θα πω ότι δεν το καπνίζουμε συχνά, δηλαδή δεν θα το ξαναδείτε ποτέ σε βίντεο, λογικά. Ίσως θα το ξαναδούν σε βίντεο, ως εκεί. Μέσα, ναι, εμείς στο σπίτι, παιδιά, δεν το καπνίζουμε, το έχουμε πολύ μες στην καρδιά μας και γιατί είναι δώρο και γιατί είναι συλλεκτικό. Παρ' όλα αυτά θα σας πω ότι με τις λίγες δοκιμές, δηλαδή με το κάπνισμα που του κάνω τώρα, αποδίδει φανταστικά τη γεύση, είναι πολύ εύκολο στο στρώσιμο. Δηλαδή, εγώ το στρώσα, εγώ που ζορίζομαι, Μίτσο το στρώσα σε 30 δευτερόλεπτα. Θα το δούνε και τα παιδιά, έχει στα clips. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Έχω να πω κάτι σαν κατακλείδα και θα κλείσω το βίντεο. Θα κάνω μια τζούρα. Μίτσο, γέμισε το χρόνο μου. Ναι, γέμισε το χρόνο σου. Άλλη μια τζούρα. Προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει. Άμα κλείσει το ρομπιστό σε τη Daily. Οκ, okay, πριν πω την κατακλείδα, να πω ότι για αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στη Ρώσικη αγορά και θέλουν να δοκιμάσουν κάτι κοντά σε daily, επανέρχομαι σε αυτό γιατί το ξέχασα. Υπάρχει η αντίστοιχη, όπως υπάρχει η Dark Side Ρώσικη και η Dark Side Γερμανική, υπάρχει η αντίστοιχη Starline, η οποία είναι η γερμανική daily, δηλαδή και αυτή είναι υποκατάστημα, να το πω έτσι, της Dark Side. Έχει πάνω κάτω τις ίδιες γεύσεις, ίσως κάποιες λιγότερες, και μπορείτε να προμηθευτείτε αυτήν, αν έχετε την. Είναι διαφορετική και το όνομα είναι διαφορετικό. Το Belgian Waffle, ας πούμε, λέγεται Belgian Morning. Είναι διαφορετική στο aftertaste. Okay, ναι, γιατί έχεις δοκιμάσει και ξέρεις. Ο Μίτσος έχει δελτίο, παίζει σε ομάδα. Okay, παρόλα αυτά, αν δεν μπορείς να βρεις Louis Vuitton, μπορείς να πάρεις. Από το μαύρο που πουλάει στη Line. Όχι, δεν είναι από το μαύρο η Starline. Είναι ρε φίλε, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα. Είναι μια Gucci, έτσι, λίγο πιο κάτω. Όχι, ας μην μπλέξουμε fashion. Λοιπόν, θα κλείσω το σημερινό βίντεο λέγοντας για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τίτο Περονέτη και στη Χούκα Τζόι για αυτό το δωράκι. Και πάνω σε αυτό θα πατήσω και θα πω, παιδιά, ότι ο Ναργιλές, τώρα βγάζω τα εσώψυχά μου. Ο Ναργιλές είναι κάτι που πρέπει να ενώνει. Είναι κάτι που εγώ προσωπικά δεν το απολαμβάνω τόσο μόνος μου όσο όταν είμαι με παρέα. Είναι πολύ όμορφο να μοιραζόμαστε είτε γνώσεις, είτε εμπειρίες, είτε γεύσεις, είτε το ναργιλέ μας με φίλους, με γνωστούς, να κάνουμε νέες παρέες. Εγώ τον Δημήτρη το γνώρισα ουσιαστικά χάρη στο ναργιλέ. Για μένα δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να μοιραζόμαστε. Και αν μπορούσα να δώσω έτσι μία ευχή, σαν άλλος. Τι να έλεγα, σαν άλλος θείος στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι που κάνει μια πρόποση, θα ήταν να σταματήσουμε λίγο να τρογόμαστε, να προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε όλοι μαζί, να ανεβάσουμε τη φάση. Και γιατί όχι σε λίγα χρόνια να υπάρχει το limited edition της Moon, το οποίο είναι για το Greek Sisa Fest, ας πούμε. Δεν ξέρω, εγώ απλά λέω. Τίποτα, εκεί θα παίρνεις την μπουκέτα, ρε. Ναι, εκεί θα παίρνεις σαν το βιντεάκι που είδα τις προάλλες που ήταν οι άλλοι από έναν αργυλέ και κουπανιόντουσαν. Αυτό έχω να πω μόνο. Ονοώ, νοήτο. Όποιος έχει τη μύγα μοιάζεται και όποιος έχει τη σφίγγα σφίγγεται. Ήμουν ο Μίσα, ήταν ο Δημήτρης, ήμασταν η CSF. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like στο βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Χτυπήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα επόμενά μας βίντεο. Ελπίζω τώρα, ξαναλέω, να το πάμε λίγο πιο θερμά. Θα πάμε να αγοράσουμε μπαταρίες για την κάμερα. Εγώ, δικά μου έξοδα. Κάνε λίγο χω-χω-χω. Χω-χω-χω. Κάνεις ωραία προετοιμασία. Το επόμενο βίντεο θα είναι Χριστούγεννα. Οκ. Okay. Ακολουθήστε μας στο social media, στο Instagram που ανεβάζουμε έτσι λίγο περισσότερο υλικό. Αυτά. Γράψτε μας στα σχόλια τι θέλετε να δείτε στο μέλλον. Αν έχετε δοκιμάσει την Daily Hookah, αν σας άρεσε, αν δεν σας άρεσε. Άλλες γεύσεις που μπορούμε να δοκιμάσουμε. Αυτά, δεν έχω να πω άλλα, το κλείνω εδώ. Ήμουν ο Μίσα, ήταν ο Δημήτρης, ήμασταν εσείς, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Άμα ξαναπάς τον Τίτο θα σε πνίξω.